σας. Είμαι η Δάφνη Ροβέση και βλέπετε την εκπομπή Little Secrets μικρά μυστικά από citizentv.gr. Επειδή μας το ζητήσατε και έχουμε καιρό να το κάνουμε, σήμερα έχουμε εκπομπή μόδας. Και τι καλύτερο από το να δείξουμε ωραία σανδάλια, τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι και είναι και πολύ στη μόδα. Βρισκόμαστε στο καταπληκτικό μαγαζί Ellen's, στην Περαία, στην Εμπολοκή Πονέξη. Και έχω μαζί μου τη Θοδώρα Βαζάκα για ακόμη μία φορά, η οποία θα μας βοηθήσει στο πώς θα τα συνδυάσουμε λίγο τα σανδάλια με το ντύσιμο που θα έχουν το ανάλογο. Γεια σου, Θοδώρα. Γεια σου, Δάφνη. Για πες μας λίγο τη γνώμη σου, λοιπόν, τι έχεις δει εδώ. Όπως είπες και εσύ πριν, είναι καλοκαίρι. Και τι πιο ωραίο το καλοκαίρι από ένα σανδάλι. Είναι το πιο εύκολο παπούτσι, το φοράμε συνέχεια και ανάλογα με τον τύπο του μπορούμε να το βάλουμε και βράδυ και πρωί και μεσημέρι και ό,τι ώρα θέλουμε. Να πούμε αρχικά ότι τα σανδάλια που θα δείξουμε είναι όλα δερμάτινα. Δείχνω κιόλας παράλληλα. Είναι όλα δερμάτινα από ελληνικό δέρμα και η σόλα τους και το ίδιο το παπούτσι πάνω. Υπάρχει στο κατάστημα εδώ πέρα μεγάλη ποικιλία με χρώματα και νούμερα. Φρόντισα, ενημερώθηκα, ρώτησα. Πέστε και σε εμάς. Ναι, υπάρχει στο γυναικείο από 34 μέχρι 43 και στο αντρικό επίσης και στο παιδικό. Και έχει πολλά χρώματα. Έχει και παιδικά. Και μπορούμε να κάνουμε και παραγγελία. Δηλαδή, εγώ επειδή μου άρεσε αυτό και είπα ότι θέλω το σε άσπρο, μου είπε ότι θα μου το φέρει. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Ας πούμε εδώ είναι ένα πολύ κλασικό σανδάλι. Μας πάει σε ρωμαϊκή εποχή, αρχαία Ελλάδα. Είναι πολύ απλό, αλλά νομίζω ότι θα κολακεύσει το πόδι, ειδικά το καλοκαίρι που είμαστε και μαυρισμένες και αυτά, και μπορεί να φορεθεί είτε το πρωί που θα πάμε για καφέ, είτε το βράδυ, είτε οπουδήποτε. Είναι και άνετο. Το καλό είναι ότι εδώ πέρα τα σανδάλια μπορούμε να τα διακοσμήσουμε όπως θέλουμε. Μπορεί να πάρει αρχικά αυτό ή και να γίνει έτσι. Με πέτρες ή να βάλει πάνω κάτι σε μέταλλο που είναι πολύ μόδα για το καλοκαίρι και ειδικά το χρυσό που πάει με τα πιο καλοκαιρινά χρώματα, άσπρο, ροζ, κίτρινο, όλα τα καλοκαιρινά. Και βέβαια μπορεί να διαλέξει και ο ίδιος το σχέδιο. Δηλαδή, ας πούμε, πες ότι εγώ δεν θέλω να έχει μπλε πέτρες και θέλω να έχει κόκκινες ή μόνο άσπρες ή κάτι άλλο, οτιδήποτε, μπορώ να το παραγγείλω. Μπορώ να βάλω δηλαδή ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Ναι, κάτω και μπορεί να το γεμίσει και όλο. Μπορείς ό,τι θέλεις να κάνεις επάνω. Και βέβαια και σε άλλο χρώμα, γιατί ας πούμε μπορεί να πάρεις άσπρο και να βάλεις πάνω κάτι άλλο. Να κάνει αντίθεση. Μετά κάτι άλλο. Α, κάτι άλλο που είδα και μ' άρεσε είναι που έχει, ας πούμε, και δεν έχει μόνο ίσια flat. Υπάρχουν και με λίγο που είναι λίγο υπερυψωμένα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι καλό να φοράμε απόλυτα ίσιο παπούτσι. Μερικές φορές χρειάζεται να φοράμε και λίγο ύψος. Οπότε και κάτι τέτοιο που μπορεί να το βάλει και κάποια μεγαλύτερη κυρία, αλλά πάντα με έτσι, μια τσαχπινιά μπροστά. Επίσης υπάρχει και η παντόφλα. Πολύ φοράμε, ας πούμε, το καλοκαίρι για να πάμε στη θάλασσα. Τι πιο ωραίο από το. Αντί να βάλουμε την πλαστική, την παντόφλα, που δεν είναι τόσο ωραία αισθητική, να πάρουμε μια δερμάτινη. Είναι και πιο ξεκούραστη. Ναι, είτε σκέτη, αν κάποιος είναι τελείως minimal και θέλει τελείως σκέτα πράγματα. Έτσι όπως είναι και έτσι είναι ωραία, δεν είναι άσχημα. Είτε με το να τη διακοσμήσει με το δικό του γούστο, είτε βρίσκοντας κάτι έτοιμο. Τώρα, κάτι πολύ γλυκό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Για δείξε μας τι γλυκό έχεις. Λοιπόν, έχει παιδικά σανδαλάκια, τα οποία πραγματικά. Πάρα πολύ όμορφα είναι, ναι. Είναι υπέροχα, είναι υπέροχα. Άντε, δηλαδή για ένα κοριτσάκι είναι ιδιαίτερα και για δώρο, ας πούμε, να το πάρεις. Κοιτάξτε, μετά έχει πάλι σε παιδικό πιο απλό, σκέτο. Γιατί εντάξει, τα παιδάκια καμιά φορά είναι και λίγο ζωηρά και τα χαλάνε. Μετά, βέβαια, πέρα από τα σανδάλια που δείξαμε που έχουν διάφορα πάνω, έχει πάρα πολύ ωραίες χειροποίητες τσάντες. Εδώ είναι μια τσάντα, η οποία είναι πολύ γνωστή σε όλους μας ως η τσάντα του ταχυδρόμου. Και νομίζω ποιος θα την πάρει μετά. Εγώ. Λοιπόν, είναι μια τσάντα η οποία έχει γίνει μόδα τα τελευταία 2 χρόνια και κυκλοφορεί πάρα πολύ και την έχουμε δει και στα πιο μεγάλα περιοδικά. Βγαίνει κάθε χρόνο σε διάφορα χρώματα. Χειμωνιάτικα, μαύρα, κόκκινο, γκρι και το καλοκαίρι τη βλέπουμε σε άσπρο, σε λάιμ, σε φούξια και καλοκαιρινά χρώματα. Το άσπρο είναι το αγαπημένο. Το άσπρο πάντα είναι το καλύτερο γιατί πηγαίνει σχεδόν με τα πάντα, είναι σαν το μαύρο του χειμώνα και πιστεύω ότι αυτή εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία τσάντα την οποία, ας πούμε, μπορεί να τη βάλει μια γυναίκα το πρωί να πάει στη δουλειά της. Είναι μεγάλη, χωράει τα πάντα, χωράει τα καλλιτικά της, το πορτοφόλι της, ό,τι θέλει για να για πάει στη δουλειά της. Μπορεί, και για βράδυ, βεβαίως, απλά θέλω να τονίσω το ότι επειδή έχει πολύ χώρο. Μπορεί να τη συνδυάσει με πάρα πολλά σανδάλια, είτε με μαύρο κάνοντας αντίθεση, είτε με αυτό εδώ
που είναι και διακοσμημένο. Ναι, είναι πολύχρωμα. Είτε με κάποιο πέτρελο, είτε και με κάποιο σκέτο. Δηλαδή και με το τελείως άσπρο. Να είναι απλή, γιατί μπορεί το ρούχο της να είναι ιδιαίτερο. Έτσι. Και να δώσει βάση εκεί. Αυτή την τσάντα την ερωτεύτηκα. Η ίδια τσάντα, ακριβώς το ίδιο χρώμα, απλά έχουμε ποικιλία μεγέθους. Αυτό τώρα είναι ίδιο στυλ, απλά λίγο πιο μικρή. Ναι. Για μία, ας πούμε, να πας για καφέ, που δεν θα πάρεις την τεράστια, θες κάτι πιο μικρό. Δείχνω το ίδιο χρώμα για να δείξω τα μεγέθη. Καλά, βέβαια, θέλω να πω ότι υπάρχει ποικιλία στα χρώματα, ότι βγαίνει σε πολλά χρώματα. Που πάλι ταιριάζει με όλα. Επίσης, τα ίδια ισχύουν και για αυτή είναι άσπρη. Και μου αρέσει επίσης. Πάμε σε κάτι πιο μικρό. Αυτά τώρα είναι πορτοφολάκια. Είναι πολύ μικρά, είναι τσαντάκια, τα οποία φοριούνται και χιαστοί, γιατί έχουν από μέσα το λουράκι. Μπορεί να βάλεις και για πορτοφόλι. Ναι, δηλαδή, μπορείς και για πορτοφόλι και για κάτι και μικρό. Ας πούμε, καμιά φορά περπατάμε, βγαίνουμε έξω και είμαστε ντυμένες ωραία και βλέπεις, κρατάμε ένα πορτοφόλι στο χέρι που δεν ταιριάζει με τα ρούχα μας. Γιατί κρατά αυτό που είναι άσπρο, που πάει με όλα και μπορείς να το πάρεις, ας πούμε, να βγεις έξω όταν θα πεταχτείς κάπου κοντά. Για να μην είναι άσχετο και χτυπάει άσχημα στο μάτι. Πιο ασφαλή λύση. Φυσικά. Και ειδικά αν είναι και άσπρο. Αυτή την τσάντα τώρα την ερωτεύτηκα εγώ, αλλά πες μας. Εδώ πέρα να την ερωτευτεί πολλοί κόσμος. Λοιπόν, είναι μια τσάντα η οποία επίσης είναι πολύ μόδα και είναι πάρα πολύ βολική. Η συγκεκριμένη είναι δερμάτινη, είναι κόκκινη. Ένα χρώμα πολύ στη μόδα φέτος, το κόκκινο. Θα το δούμε πάρα πολύ, θα παίξει. Και επίσης πολύ βολική, γιατί μπορείς να τη φοράς στην πλάτη. Θες να τη δοκιμάσεις τώρα? Εννοείται να τη δοκιμάσω. Ορίστε. Και στον ώμο. Και στο πλάι και πίσω μπορείς να τη φορέσεις. Και δίνει στυλ στη γυναίκα όπου, από όποια μεριά και να τη δεις, είτε από το πλάι είτε από πίσω. Πολύ είναι σημαντικό. Επίσης έχει χωρητικότητα για να βάλεις πράγματα. Και κάνει και για την παραλία, ας πούμε, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Αν πας σε μια καλή παραλία και θες να είσαι έτσι και λίγο περιποιημένη. Μα για όλες τις ώρες, εννοείται. Χωράει πάρα πολλά πράγματα. Εμένα και αυτή μου άρεσε πολύ. Κανόνισε, πάρε μία για να διαλέξω εγώ άλλη. Ναι. Και αυτή επίσης βγαίνει σε πολλά χρώματα. Αν και σε αυτό το στυλ, εμένα, ας πούμε, προτιμώ τα πιο έντονα. Γιατί μου αρέσει, είναι το στυλ της πιο εφηβικό και θέλω να δω χρώμα. Και πάλι και η ίδια τσάντα μπορεί να ταιριάξει με το οποιοδήποτε σανδάλι. Ναι, αυτή, ας πούμε, θα μ' άρεσε να τη δω και με άσπρο και με μαύρο και με ασημί. Με αυτό νομίζω θα ναι, δείχνει πολύ. Ναι, κάνει ωραία αντίθεση και με αυτό που έχεις από πίσω σου που είναι λίγο πιο σκούρο και πάλι κάνει αντίθεση. Ναι. Βέβαια, όταν θα βάλεις αυτή την τσάντα και αυτό το παπούτσι, ξέρεις, το ρούχο σου πρέπει να είναι λίγο πιο απλό για να μην γίνουμε πολύχρωμοι. Και γενικά μπορείς να τη συνδυάσεις με πολλά πράγματα, δεν σε δεσμεύει ούτε το στυλ της ούτε το. Ναι. Και πλέον έτσι όπως έχει γίνει η μόδα, αυτές οι τσάντες φορούνται και βράδυ. Έχουμε φύγει από το κλασικό τσαντάκι βράδυ. Μπορείς να πάρεις και μεγαλύτερη τσάντα. Όπως βλέπετε, έχουμε τα πάντα να συνδυάσουμε σε αυτό το μαγαζί. Παπούτσια, τσάντα και κοσμήματα. Λοιπόν, τώρα η Δάφνη πήγε σε κάτι πολύ αγαπημένο μου, τα αξεσουάρ, τα κοσμήματα. Τα συγκεκριμένα βραχιόλια είναι χειροποίητα. Έχουν αρχίσει να έρχονται στη μόδα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και νομίζω ότι είναι η χαρά της κάθε γυναίκας. Είναι πολύχρωμα, δηλαδή γεμίζουν το χέρι σου με χρώμα και χαρά και μπορείς να βάλεις πολλά μαζί. Ας πούμε, εγώ μπορώ να φορέσω τουλάχιστον 3-4 τέτοια στο ένα χέρι και στο άλλο. Και επειδή έχει και όλα αυτά τα κρεμαστά από κάτω, βλέπουμε εδώ έχει φραουλίτσες, καλαμπόκια, φουντίτσες, μπαλίτσες, τα οποία νομίζω ότι όλες οι γυναίκες έχουν την αίσθηση ότι μόνο που τα ακούμε στο χέρι μας και τα βλέπουμε πολύχρωμα, μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ βλέπω εδώ όπως είναι τυχαία βαλμένα τα βραχιόλια, δεν μου χτυπάει άσχημα στο μάτι και ας είναι πολλά χρώματα. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, μετά αν κάποιος είναι πιο συντηρητικός ή είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και δεν θέλει να βάλει το φούξια και το μπλε μαζί, μπορεί να πάει σε τόνους πιο γήινους, του καφέ, του χρυσού, του μπλε, του σκούρου και το φουξάκι το σκούρο, γιατί όχι. Έχει απ' όλα, μην αγχώνεσαι. Έχει απ' όλα. Κάτι που δεν είπα και θέλω πολύ να πω γιατί μου άρεσε. Εκτός από τα σανδάλια που δείξαμε που είναι γυναικεία και παιδικά, υπάρχουν και ανδρικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν το καλοκαίρι βλέπω άντρες να φοράνε σανδάλια. Όχι τέτοια. Κάτι πιο απλό, σκέτο, χωρίς πέτρες. Στυλ unisex, να τα φοράει και ο άντρας και η γυναίκα. Ναι, δηλαδή. Αλλά μου αρέσει γιατί πιστεύω ότι δίνουν πολύ στυλ στον άντρα το καλοκαίρι. Και είναι πολύ πιο ωραία από την μπαντόφλα, την κλασική που λέμε. Συμφωνώ. Οπότε στο δώρο προτιμούμε σανδάλια για αυτό το καλοκαίρι. Ναι, βασικά εγώ τα προτιμώ γενικά. Θεωρώ ότι είναι minimal, ότι είναι πολύ ωραία, ότι συνδυάζονται εύκολα και ειδικά εδώ σε αυτό το κατάστημα που μπορεί να τα διακοσμήσει ο καθένας και όπως θέλει, είναι ακόμα καλύτερα.
Το ίδιο ισχύει και για τις τσάντες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόρη, για τη βοήθεια. Να πούμε για άλλη μια φορά που βρίσκουμε αυτά τα υπέροχα σανδάλια και όχι μόνο. Είμαστε στο μαγαζί Ellen's, στην Αμπελοκή Πονέξη, στην Περαία. Μέχρι το επόμενο ρεπορτάζ, λοιπόν, να περνάτε όμορφα. Γεια σας!